κυρίας Μπούγρα και του κύριου Μάλιου και των μαθητών του πολιτιστικού προγράμματος σκάλισαν τις ρίζες της Νάουσας και μας παρουσιάζουν απόψε τι βρήκαν. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη συνάδελφο Μπαλτζή Παντελίδου Σοφία με την ευχή του χρόνου να είναι μαζί μας. Καλή παρακολούθηση. Ο προγράμμα σκαλίζοντας τις ρίζες της Νάουσας αρχικά κάναμε μια επίσκεψη στο σπίτι του λαϊκού ζωγράφου Δημήτριου Σκούπερ. Έπειτα κάναμε εκδρομή στην έξω Παπαντή την παραμονή της γιορτής. Επίσης, επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων στην Καβάλα για 2 ημέρες. Ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του Ομίλου Γινίτσα και Μπούλης κύριο Άρη Τόσιο. Επίσης, η μικρή ξαναγή σε συνεργασία με το Δήμο Νάουσας ήταν για πρώτη φορά αυτό έγινε. Υπήρχαν 8 άτομα από μαθητές ξεναγή στους δρόμους της Νάουσας στην περίοδο της αποκλειάς και ενημέρωναν τους επισκέπτες της Νάουσας για το έθιμό μας. Επίσης, πήραμε 20 συνεντεύξεις από αρχηγούς, από τους παλιότερους αρχηγούς. Επιπλέον, τετραήμερη εκδρομή στο Βουκουρέστι και στα Καρπάθια όρισε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Τέλος, πήραμε μέρος στη δεύτερη γιορτή λήξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθείας στη Βέρη. Από μικρός έχασε τον πατέρα του και πέρασε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Τα πρώτα καλλιτεχνικά μαθήματα τα έλαβε από τον συμπολίτη του ζωγράφου με εξειδίκευση στις καλλιτεχνικές επιγραφές στο Μα Σίγκα και στη συνέχεια μαθήτευσε για πολλά χρόνια κοντά στον αγγελογράφο Τάκη Χασούρα. Ήταν ένας άνθρωπος που του άρεσε να εμφανίζεται με φουστανέλες και παραδοσιακές ενδυμασίες και όπως παρά το... και ο οποίος παρά το μοναδικό ταλέντο του έζησε και πέθανε μέσα στη φτώχεια. Μολονότι αντιμετώπιζε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, ο Σκούπερ δόρισε πολλά έργα του, τα οποία σήμερα κοσμούν το Δημαρχείο και το Σχολείο της πόλης μας. Όπως θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί, ο Σκούπερ με το πινέλο του απαθανάστησε τα μακεδονικά σπίτια της πόλης μας. Σκηνές από την καθημερινή ζωή αναδεικνύοντας την ιστορική διαδρομή της γενέτειράς του, με κυρίαρχη την παράδοση του δρομένου Γερίτσα και Μπούλη. Εδώ βλέπουμε ότι στους τοίχους έγραφε διάφορα στιγάκια και το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Το δρόμενο. Το δρόμενο, το οποίο συμμετείχε και ο ίδιος ως χορευτής, κυριαρχεί στο έργο. Οι μπούλες απαθανατίζονται σε πάρα πολλές πινακές του και αποτελούν πηγή έμπνευση. Κάνουμε κάτι εμείς στη ζωγράφη που να μοιάζει με κάτι. Τώρα, εάν προσέξεις από πίσω μεριά, δεν μπορείς να δεις ούτε κρασιμένο θόλο, θα θεωρούμε χώρο, αλλά ούτε και κάποιο ανοιχτό τοπίο, κατάλαβες. Δηλαδή αυτός ο φόντος από πίσω έχει μια διαβολητική βάση και κάτι που θυμίζει σαν τζάμι, σαν καθρέφτη, αυτό το πράγμα εδώ φόντος από πίσω. Τον πρόσθεσα εγώ για να υπάρχει μια αντίθεση περισσότερο και παρά κάτι συνηθισμένο, όπως είναι ο κόσμος από πίσω, οι μπούλες. Δεν με ταιριάζει εμένα τώρα σαν ζωγράφος που είμαι, διότι γίνεται πολύ ανακατουσούρα. Όπως είναι τώρα αυτός εδώ πέρα. Εδώ στον πίνακα αυτό έχουμε και πινέλο και σπάτουλα,
Είναι ένα εργαλείο, το παιδί άλλο ξέρει το λίγο, μια σπατούλα η οποία θα τα κάνει πιο χοντρά. Αυτό τώρα, αυτό εδώ πέρα δεν έχει τόσο μεγάλη πίεση όπως αυτός ο πίνακας και στηρίζουμε σε ένα φόντο δικό μου. Δηλαδή από πίσω μεριά εκεί που ήταν να κάνω πια ανθρώπους να βλέπω τους χορευτές. Απλώς έκανα μια αντίθεση και μια ψευδέσθεση. Ναι. Ένα διακοσμητικό. Καλαβές. Εδώ είναι άλλο. Εδώ συμβολίζει το νόμιο της αποκρέας. Της αποκρέας, πώς λέγεται το τραγούδι. Εγώ τις μπούλες κατηρώ από τα καρπούλια. Οι αποκρέας να γίνω καρναβάλι. Να δω και την καλή μου να μου δένει το ζουνάρι που λέω λόγω. Το 1976 και βλέπουμε εδώ πέρα τον Γιάννη τον Δόδη, τον Μάρκο τον Ρέντη, τον Κώστα τον Φίγατα, Γιώργος Χοντρός, Δημήτρης Κουρμούλης, Γιώργος Ζαχαριάδης, ο σχολείος Τάκης ο Κουτσουφλιάνος, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Τάκης ο Κουτσουφλιάνος, ο ξαδελφός του Δαδίου, Τρίφο Χατζητρίφο, Μάκης Καραμίχος, Πόπη Μητσιάνη, αυτή είναι η Βέτα η Βασιλείου, ο Λάζαρος ο Φιβάντζης, ο σχολείος Τάκης ο Κουτσουφλιάνος, ο Γεωργάκης το οποίο θα τον πρώτο δεν το θυμάμαι, ο Τάκης ο Καρντερίτσιας, αυτό δεν τον ξέρω, ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου, ο σχολείος ο Κώστας ο Λίδης, ο Τάκης ο Μονταΐτης, ο Γαβρίλος ο Τεπελένος ο Σχολημένος, ο Αλέχος ο Πιτάκης, ο Εμίλιος ο Νόλης, ο Τάκης ο Μπάιτσης, ο παλιός δήμαρχος ο Αλέχος ο Χωνός, ο Χρήστος ο Τσίτσης, ο Μιχάλης ο Πατσίκας, ο Κώστος Αδαμόπουλος, ο συνολός πατέρας Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, ο Στέργιος ο Δάιος, ο Στέργιος Χρονός, ο Κώστας ο Μπιζέκης. Επίσης, μερικές φωτογραφίες από τις αρχές της δεκαετίας του 70 από το αρχείο του Τατάτς Φιλών. Και από τη δεκαετία του 1960 από το αρχείο της Γυρούση Γεωργίας. Εδώ πέρα τη συγκεκριμένη φωτογραφία θα μας περιγράψει ο κύριος Τάκης Παπακωνσταντίνου. Πάμε, ακούω, από την αρχή. Να σκέσω από αριστερά. Όπου μου θέλετε, ναι. Ιωαννίδης Τάκης, Λουμπάζακου, Κακιτρίφανης, ιστορικός, του Γιώργου Στρεταφύλου, του Ζήσος Διάφκας, Γιάννη Νικολάου, του Μάς Σαμαράς, χωρίς πρόσωπο, μεγάλοι και μικροί, είναι άνδρες. Όπως και σε όλα τα παρόμοια έθιμα αποτελούνται τις αποκριές,
και το 12ήμερο. Αλλά ακόμη και στη γυναικεία μορφή, κάτω από τα φραμπαλά φουστάνια, κάτω από τις μεταξένιες τραχυλιές, κάτω από το αυρό κατάλευκο πρόσωπο με τα κόκκινα μάγουλα, κρύβεται ένας άνδρας. Ή μήπως και όχι. Τουλάχιστον όχι πάντα. Στην εικόνα βλέπουμε την κυρία Γεωργία Γυρούση, εν μέσω ανδρών χορευτών, να υποδίεται τη γυναικεία μορφή του δρομέδου. Το ασυνήθιστο εδώ εντοπίζεται στο ότι πρόκειται για μια νέα γυναίκα. Περιπτώσεις μικρών κοριτσιών που ντύνονταν ως νύφες και χόρευαν στους γυναικείους χορούς του Εθήμου, όπως εδώ η κυρία Αθηνά Ζάχου, ήταν ίσως λιγότερο προβλητικές. Η ανδροκρατία στο Έθιμο είναι βέβαια κανόνας. Αλλά όλοι ξέρουμε πως σε κάθε κανόνα υπάρχει και μία εξαίρεση. Από τη μικρή έρευνα που κάναμε, προκύπτει ότι στην περίπτωσή μας οι εξαιρέσεις ήταν κάπως περισσότερες. Ήταν αυτή η αναδυτική δεκαετία του 1970, όταν μέσα στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού, οι γυναίκες διεκδίκησαν ίση αντιμετώπιση με τους άνδρες. Στη ζωή, στην εργασία και την οικογένεια. Α, και στην επόμενη δεκαετία, του 1980, η ισότητα καταχωρήθηκε πλέον επίσημα σε όλους. Τους τομείς, αλλά γιατί όχι και στα έθιμα. Και αν το αναδυθεί μια γυναίκα σε ένα δροκρατούμενο έθιμο που τελείται κατά την διάρκεια των αποκρεών, ως γυναίκα, δεν είναι και πολύ μεγάλο πράγμα. Φανταστείτε την απόσταση που διάνυσαν οι λίγες γυναίκες, οι οποίες βάλαν τις φουστανέλες, φορτώθηκαν τα σημικά, πήραν τις πάλες και γίναν γενίτσαροι. Άλλωστε, ποιος είπε ότι η πολεμικότητα, η λεβεδιά και η ανδρεία είναι προνόμια. Βλέπουμε για παράδειγμα την κυρία Πηγή Μάντζιου με πώς φέρει περηφάνεια ποζάρι στο φακό. Το αποκορύφωμα όμως υπήρξε η περίπτωση της κυρίας Σελένης Κλώνα. Μεγαλωμένη μέσα στην οικογένεια χορευτών του Εθήμου, ήταν πολύ περίεργο που ποθούσε να νιώσει το συνέστημα που κατακλείζει όλους όσους συμμετέχουν στον δρόμο. Στη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, μας τόνισε τη χαρά και την περηφάνεια που ένιωσε. Στο τέλος της δεκαετίας του 1970, στα 16 της χρόνια, όχι απλώς δίθηκε γεννήτσαρος ως νέα πλέον γυναίκα, αλλά και έβαλε πρόσωπο και ακολούθησε μέχρι τα Λόνια, όπου έβαλε τον πρόσωπο. Εκεί οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Δίθηκε και χόρεψε. Μάλιστα και τη Δευτέρα. Της πρότεινε να ντυθεί και την επόμενη χρονιά, ως νύφη, αλλά αρνήθηκε από ευγένεια. Ναι, και η κυρία Ελένη Κλώνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η καλυπάτηρα της Νάουσας. Θα ήθελα να γίνω
αρχηγό στο μέλλον, διότι είναι μια ωραία εμπειρία, παρόλο τις δυσκολίες που έχει και τις ευθύνες. Και εγώ θα ήθελα να γίνω αρχηγός. Έχει ευθύνες και θα είναι δύσκολο, αλλά έτσι θα μπορέσω να βοηθήσω τους άλλους χορευτές που θα χρειάζεται βοήθεια από κάποιον χέρι. Γιατί έχει πολύ ευθύνη και άμα γίνει κάποιο λάθος, την ευθύνη την έχω. Και εγώ δίνω με γενίτσαρος γιατί μ' αρέσει το έθιμο. Δεν θέλω να γίνω αρχηγός, διότι εγώ δίνω με για να θυμίσω την παράδοση και για να περάσω καλά. Και όχι για να έχω αυτή την ευθύνη. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να γίνω αρχηγός, γιατί δεν μ' αρέσει να έχω ευθύνη. Είμαι ανεύθυνο άτομο. Εγώ συμφωνώ ότι έχει πάρα πολλές ευθύνες και ούτε εγώ θα ήθελα, γιατί είναι και τα μικρά τα παιδιά τα οποία φωνάζουν, μιλάνε και δεν μπορούν να συνεννοηθούν και πρέπει να βάλεις μία τάξη. Γρηγόρης Αναστάσιος Μάλκος, Τσιώτης Αλέξανδρος, Γιώργος Τσιώτης, Ιβάνης Αντώνης, Φραγκότσης Πέτρας, Ιβάνης Γιώργος, Αγιαννίδης Μιχάλης, Αγιαννίδης Παναγιώτης, Λάνας Φιλότας, Τζιτζένης Κώστας, ονομάζομαι Βαφίλη Βλαφάρας. Λέγομαι Γρηγόριος Μαλιάσας. Ονομάζομαι Γαλίτης Εμμανουήλ. Ονομάζομαι Σπαθάκης Εστάθιος. Το όνομα μου είναι Παπουτσίσκολο. Εξαρτάται από το πόσο παλιός είναι, πόσα χρόνια δηλαδή υπηρετεί το έθιμο, πόσο καλά γνωρίζει το έθιμο και βασικό είναι αν μπορεί να ηγηθεί του υπόλοιπου μπουλουκιού. Τα κριτήρια για να γίνει κάποιος αρχηγός πρέπει να είναι παλιός, να έχει πολλά χρόνια δηλαδή, να δίνεται, να είναι έμπειρος και να ξέρει πολύ καλά και τους συγχωρευτές του για να μπορεί να κάνει κουμάντο στο μπουλούκι του. Πρώτα πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Ύστερα πρέπει να έχει την αποδοχή των χορευτών του μπουλουκιού, μικρών και μεγάλων, για να μπορέσει να υπάρχει σωστή επικοινωνία κατά τη διάρκεια του δρομένου και έπειτα από απόφαση της διοίκησης του ομίλου στις μέρες μας. Τα κριτήρια είναι πολλά. Βασικά πρέπει να είναι αποδεκτός από όλους τους χορευτές του μπουλουκιού, να τον δέχονται δηλαδή όλοι στον αρχηγό, να είναι από τους πιο παλιούς, αν όχι ο παλιότερος, στο έθιμο, δηλαδή στα χρόνια που υπηρέτησε στο έθιμο, και από εκεί και πέρα να το θέλει. Η εσωτερική δύναμη να θέλει κάποιος να ηγηθεί και να προστατήσει σε αυτό το έθιμο. Για να γίνεις αρχηγός έπρεπε να δουν ποιος είναι ο αρχαιότερος εν ενεργεία, για να έχει και την εμπειρία να κουμαντάρει να μπουλούχει. Για να γίνει κάποιος αρχηγός πρέπει να έχει φυσικά τα χρόνια, πρέπει να γνωρίζει τους χορευτές, πρέπει να έχει προσφορά στο σύλλογο. Τα κριτήρια αυτά βέβαια ήταν κριτήρια που τα έχει ο σύλλογος. Τα κριτήρια τα βάζει ο σύλλογος, η διοίκηση. Πρέπει να αναφέρουμε ολόκληρο το πλαίσιο του τύπου. Όταν μπαίνει κάποιος στο μπουλούκι από μικρός, υπάρχει μια ιεροτελεστία, υπάρχει μια ιεραρχία που ξεκινά από τα μικρά του χρόνια. Παίρνει ανάλογα με τα χρόνια που δίνεται την ανάλογη σειρά και προχωρά προς τα πίσω. Όταν φτάσει στα δύο τελευταία ζευγάρια, τότε έχει δικαίωμα και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις ηγεσίας να πάρει την αρχηγία. Τα κριτήρια είναι ότι πρέπει να έχεις κάποια πειθαρχία, γιατί για να κάνεις κάποια άτομα κουμάντο, πρέπει να είσαι και εσύ σωστός απέναντί τους και να είσαι και σαν στον εαυτό σου, εντάξει. Αρχηγός δεν χρειάζεται να έχεις κάποια κριτήρια, απλώς εάν θελήσουν όλη η ομάδα να σε εγκρίνει και να γίνει ψηφισμός, αν βέβαια υπάρχει και δεύτερο άτομο. Με το να είναι ικανός να μπορεί να κουμαντάρει ένα μπουλούκι, να έχει κάποια προσφορά στο σύλλογο μέσα στο έθιμο, να το γνωρίζουν τα παιδιά. Κατά τα παλαιότερα. Είναι κατά παλαιότερα που πηγαίνεις, τα χρόνια που έχεις στο σύλλογο. Τα κριτήρια είναι βάση παλαιότητας. Κυρίως είναι η παλαιότητα, συνήθως η παλαιότητα. Τα κριτήρια για να γίνει κάποιος αρχηγός τότε ήταν η παλαιότητα και το πόσο άξιος ήταν σαν χορευτής. Από τη δεκαετία του 80, δηλαδή γύρω στα 6-7 χρόνια, βασικά δεν ήμουν εγώ αρχηγός, ήταν το ζευγάρι μου, επειδή τότε είχαμε έναν αρχηγό, αλλά ουσιαστικά έπαιζε το ρόλο του αρχηγού, γιατί βοηθούσα και εγώ να
να κουμαντάρουμε το μπουλούκι. Ήμουνα αρχηγός τη δεκαετία 80 με 90, μπορεί μέχρι και το 91 κάποια χρονιά. Πρέπει να ήμουν γύρω στις 5 χρόνια κάπου εκεί. Αρχηγός ήμουνα στις περασμένες απόκριες, δηλαδή πρώτη χρονιά του 2018 και θα είμαι και φέτος του 2019 και ίσως και τις επόμενες. 4 χρόνια από το 1998 στο 2002. Από το 2010 μέχρι και το 2012. Ήμουνα 3 χρόνια αρχηγός. 3 χρόνια ήμουν αρχηγός. Από το 2007 μέχρι το 2009. 3 χρόνια. 9 χρόνια. Από το 1990 μέχρι το 1999. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Το 2015. 2 χρόνια. 3 χρόνια αρχηγός και μια χρονιά δεύτερο ζευγάρι, στον οποίο βοηθούσα επίσης. Ήμουνα το 1998-1999-2000. Αρχηγός ήμουνα το 1991 και το 1998 με τον φίλο μου τον Γρηγόρη. Ήμουνα 2 χρόνια, το 2015 και το 2016. Είμαι ήδη μια χρονιά και έχω άλλη μια χρονιά, η οποία θα είναι και τελευταία.